πλησιάζουν όλο και πιο μπροστά στην εξέδρα των επισήμων μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε εδώ την στρατιωτική ηγεσία και τους εύζωνες στα όμορφα πλάνα μας. Να επανέλθουμε στον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος είπε πως η παρουσία του χθες ήταν ένας ελάχιστος χώρος τιμής στη μνήμη των Θεσσαλονικιών Εβραίων και όλων των τραγικών θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Φυσικά θα προσέθετα εγώ, κανείς μας δεν πρέπει να προσπερνά το γεγονός πως η Θεσσαλονίκη έχασε με τραγικό τρόπο ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού της. Σχεδόν όλη την Ισραηλινική κοινότητα της πόλης στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου. Και παρακολουθούμε την Προεδρική Φρουρά. Έχουμε να αναφέρουμε πολλά για την Προεδρική Φρουρά, για τους εύζωνές μας, άξιοι απόγονες της γενιάς των Βαλκανικών Πολέμων και του έπους του 40, άξιοι προστάτες της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, αποτελούν την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρακολουθείτε το περήφανο πάτημα των ευζώνων με τα τσαρούχια, τα οποία το ένα ζευγάρι ζυγίζουν περίπου 3 κιλά. Τριλικοί εύζωνες με μια μακρά ιστορία που κάνεται στα βάθη των αιώνων, ακόμα από την εποχή του Ομήρου, καθώς ο Όμηρος τότε αποκάλεσε τους μυρμιδόνες του Αχιλλέα εύζωνες, και οι οποίοι συναντήθηκαν σε όλες τις ιστορικές περιόδους, είτε στο Βυζάντιο, είτε στο πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ανατολή και συνεχεία βέβαια στην Ελληνική Επανάσταση, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στη Μικρά Ασία. Το Σεϊτάν Ασκέρ, να θυμηθούμε για όσους γνωρίζουν, και βέβαια στη μεγάλη εποπία της Βόρειας Υπήρου το 40-41. Σήμερα οι εύζωνες που στελεχώνουν την Προεδρική Φρουρά επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ήθους, παράσταση, συμπεριφοράς, και με επίπονη εκπαίδευση φέρουν τη δοξασμένη στολή τους. Αποστολή που κυρίως έχει βέβαια τελετουργικό χαρακτήρα, με σημαντικότερο τη φύλαξη του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας. Βασική εκπαίδευση των ευζώνων, ένα μήνα. Πολύ δύσκολη, βασίζεται κυρίως στην άσκηση σωματικής αντοχής, των ασκήσεων ακριβίας και στο χτίσιμο ατσαλένιας προσωπικότητας για την υπηρεσία. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζονται και τα ζευγάρια. Οι εύζωνες χωρίζονται σε ζευγάρια για να υπάρχει συγχρονισμός και μέχρι το τέλος της θητείας τους στην Φρουρά εκτελούν μόνο μαζί την υπηρεσία. Τους βλέπουμε εδώ σε αντίστοιχη με το θαλάσσινο στοιχείο της Θεσσαλονίκης βέβαια, το οποίο δεν το ξεχνάμε ποτέ. Πρέπει να το τονίζουμε και πρέπει να το προστατεύουμε, το θαλάσσιο στοιχείο, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά όλης της γαλάζιας πατρίδας μας. Τα αντιλέγαμε κι εμείς περιπεκτικά προς όσους μιλούν περί γαλάζιας πατρίδας. Μιλήσαμε λοιπόν για την εκπαίδευση, για τις στολές των ευζώνων. Θα πρέπει να πούμε, βλέποντας και τους εύζωνες εδώ βλέπουμε, ο εύζωνας αυτός φορά την μακεδονική στολή, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, φτιαγμένη από χοντρή τσόχα χρώματος μπλε, εδώ οι δείκτες της παρέλασης, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς χρησιμοποιείται ο θερινός ντουλαμάς, όπως λέγεται, χρώματος χακί. Σε διάφορες εκδηλώσεις επίσης χρησιμοποιούνται η κριτική και η ποντιακή στολή σε ένδειξη τιμής προς τους αγωνιστές της νησιωτικής χώρας αλλά και τους αγωνιστές του πόντου. Είδαμε και φέτος βέβαια σε πολλές περιπτώσεις και την ποντιακή φορεσιά σε ένδειξη τιμής στα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων, την οποία πρέπει να πολεμούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, προκειμένου να πείσουμε όσους δεν έχουν πιστεί ότι υπήρξε
εκεί τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, πριν ακόμη την μικρασιατική καταστροφή. Και βλέπουμε σιγά σιγά να έρχονται να προσέρχονται οι σημαίες του πεζικού. Ολοκληρώνοντας για την προεδρική φρουρά, να πούμε ότι η ιστορία της ξεκίνησε το 1868. Όπως σας είπα και νωρίτερα, συμπλήρωσε πέρσι 150 χρόνια λειτουργίας. Με μια πορεία βέβαια με διαφορετικές ονομασίες, ανακτορική φρουρά, φρουρά σημαίας, φρουρά μνημείο αγνώστου στρατιώτη, βασιλική φρουρά και τέλος προεδρική φρουρά από το 1974. Και ενώ παρακολουθούμε τον γαλανό ουρανό της Θεσσαλονίκης, από όπου σε λίγο θα περάσουν και διάφορα εναέρια μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Θα τα δούμε εκείνη την ώρα. Προς το παρόν βλέπουμε τα διάφορα πλωτά. Της εξέδρας οι σημαίες της σχολής πεζικού, να αναφέρουμε δύο λόγια από την ημερήσια διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Παναγιωτόπουλου προς τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι το αθάνατο όχι αποτυπώνει διαχρονικά την πίστη του ελληνικού έθνους στους αγώνες για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των υψηλών ιδανικών του ανθρώπινου πολιτισμού. Ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας τους πολεμιστές του έπους του 40 και υποκλινόμαστε ευλαβικά στους ήρωες πεσόντες. Και ενώ παρακολουθούμε στην εικόνα μας τη διέλευση των πολεμικών σημειών των συνταγμάτων και ταγμάτων πεζικού που έλαβαν μέρος σε μάχες σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας και πλέον στη Βόρεια Ήπειρο και στο μικρασιατικό μέτωπο. Το πεζικό που θεωρείται ο βασιλιάς των όπλων του στρατού, του κλάδου λοιπόν του στρατού ξηράς. Το πεζικό είναι το βασικό όπλο. Όπλα θεωρούνται επίσης τα τεθωρακισμένα, το πυροβολικό, το μηχανικό και η διαβιβάση. Και υποστηρίζονται από τα υπόλοιπα σώματα, όπως παραδείγματος χάρη σώμα υλικού πολέμου, σώμα εφοδιασμού μεταφορών, τεχνικό σώμα, που βοηθούν κυρίως στις υποστηρικτικές αποστολές του στρατού ξηράς. Οι πολεμικές σημαίες τηρούνται στη σχολή πεζικού στην πόλη της Χαλκίδας, εκεί όπου εκπαιδεύονται και οι νέοι αξιωματικοί σε θέματα πεζικού. Περάσαμε όμως στις παραγωγικές σχολές του στρατού ξηράς, με επικεφαλής τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, και την πολεμική τη σημαία και δύο λόχους Ευελπίδων. Εδώ βλέπουμε με τις κίτρινες επομίδες χαρακτηριστικά τη σχολή Ευελπίδων. Και ενώ άρχισαν τη διέλευσή τους τα πολεμικά εναέρια μέσα, και αν δεν κάνω λάθος πέρασε μία τετράδα από F4. Από F4 της πολεμικής αεροπορίας. Ενώ εξακολουθούμε να βλέπουμε τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, από το 1828. Ιδρύθηκε από ποιον άλλον τον πρώτο κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για ένα σύγχρονο κράτος. Και ενώ παρακολουθούμε τις διελεύσεις αεροσκαφών Μοιράζ 2000 της πολεμικής αεροπορίας. Παρακολουθούμε τώρα και πάλι στους δέκτες μας στη σχολή Ευελπίδων και τα αεροσκάφη, βλέπουμε τα F4, F4 Phantom, πράγματι. Μιλούσαμε για τη σχολή Ευελπίδων, η οποία πέρασε μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρχες θεμαθών αρχήν επιστήσει το έμβλημα της σχολής Ευελπίδων. Για να μάθεις να διοικείς πρέπει πρώτα να μάθεις να διοικείσαι. Γι' αυτό νομίζω είναι ένα έμβλημα που θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι. Στους δέκτες μας μόλις είδαμε το αεροσκάφος P3 ναυτικής συνεργασίας. Ένα αεροσκάφος, με συγχωρείτε, που περνά για πρώτη φορά από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, από την παρέλαση. Και ενώ βέβαια μετά τη σχολή Ευελπίδων
έχουμε περάσει στην μεγάλη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης. Και ενώ παρακολουθούμε βέβαια πάνω στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πάνω από την παρέλαση, τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, ελικόπτερα τύπου Apache, τα ελικόπτερα τύπου Kiowa Warrior, τα οποία είναι τα πρόσφατα αποκτήματα του ελληνικού στρατού, και τα ελικόπτερα μεταφορικά τύπου Sinook, αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε με την κάμερα, με την εικόνα, να σας δείξουμε και τα ελικόπτερα. Εδώ βλέπουμε τα Huey, βλέπουμε τα Apache, βλέπουμε και τα Kiowa, τα βλέπουμε πάνω στον τηλεοπτικό μας δέκτη. Εδώ είναι τα καινούργια αποκτήματα, καθώς επίσης και τα NH-90 μεταφορικά ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού. Καινούργια αποκτήματα τα οποία έχουν ενδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την αμυντική όσο και επιθετική λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Σας λέγαμε για τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων της Θεσσαλονίκης, της ΣΑΣ, η οποία βέβαια είναι η μεγάλη στρατιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, με αξιωματικούς εκπαιδευόμενους στην ιατρική, στην φαρμακευτική, οδοντιατρική, στο οικονομικό σώμα, στη νομική. Μετά από την ΣΑΣ θα βλέπουμε την σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Και οι αυριανοί μόνιμοι υπαξιωματικοί συμβάλλουν στην άρτια προπαρασκευή και εκπαίδευση των στρατευμένων παιδιών μας. Είδαμε λοιπόν και τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών και τώρα παρακολουθούμε την 34η μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Με το μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού της, η 34η, ένα σχηματισμός του στρατού ξηράς υψηλής ετοιμότητας, υπάγεται διοικητικά στη δεύτερη μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού, με ταχυκίνητες μονάδες ελιγμού και υποστήριξης μάχης. Παρέλαση σε άψεγους σχηματισμούς και τώρα βλέπουμε τους κοκκινοσκούφιδες. Πρόκειται για την 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία με την επωνυμία Πόντος, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μπερέ. Μια ταξιαρχία που προήλθε από την αναδιοργάνωση του ιστορικού 71ου συντάγματος πεζικού. Η ταξιαρχία που αποτελεί έναν ευέλικτο και σύγχρονο σχηματισμό μάχης που μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές αποστολές, διαθέτει σημαντική ισχύ πυρός, εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας οπλισμό και μέσα. Παρακολουθείτε την 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Πόντος, εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, η έδρα της, στη Νέα Σάντα Κιλκής. Χρησιμοποιεί και αναπτύσσεται ταχαίως με ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού, με μεταφορικά αεροσκάφη, και αποτελεί το πλέον ευέλικτο, άρτια εξοπλισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο σχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα στον χώρο της παρέλασης, ποιοι άλλοι, η πρώτη ταξιαρχία καταδρομών Έλα Λαμέι, πρώτη ταξιαρχία καταδρομών Άλεξη Ντοτιστών, οι θρυλικοί λοκατζίδες με τον πράσινο μπερέ, με την πολεμική σημαία της μοίρας καταδρομών και έναν λόχο καταδρομών Άλεξη Ντοτιστών και επίσης ένα λόχο καταδρομών ειδικής σύνθεσης που θα δούμε αργότερα, με το έμβλημα ο Τολμών Νικά. Νομίζω ότι δεν θέλει μετάφραση. Βρίσκονται παντού, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Όπου χρειαστεί δεν διστάζουν και ποτέ δεν υποχωρούν. Οι καταδρομείς που πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, το πόσο ένδοξα κεφάλαια ιστορίας έγραψαν και το 1974 στην υπεράσπιση της Κύπρου, σε εκείνον τον άνισο και ίσως άδικο αγώνα. Φλογερή πίστη στην πατρίδα από τους καταδρομείς, φλογερή πίστη στην πατρίδα και την ελευθερία, με διάθεση για εθελοντική προσφορά, με τόλμη και αποφασιστικότητα, οι Έλληνες καταδρομείς, με ρεαλιστική εκπαίδευση στα αντικείμενά τους, και ενώ η διέλευση ολοκληρώνεται με το λόγο ειδικής σύνθεσης που αποτελείται από καταδρομείς αλεξιτοντιστές στατικού ημάντα και ελευθέρας πτώσεως, αναρριχητές υποβρυχίους καταστροφής και χιονοδρόμους, με τους επιλέκτους των επιλέκτων, εξοπλισμένοι με τα πλέον σύγχρονα υλικά. Καταδρομής με λόγο ειδικής σύνθεσης παρακολουθούμε εδώ. Ορίστε.
σε άψογο σχηματισμό. Με ειδική εκπαίδευση και βέβαια με θάρρος, για το οποίο δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Στη συνέχεια, έχουμε τμήματα εθνοφυλακής, πολεμικές σημαίες των ταγμάτων εθνοφυλακής του 3ου και 4ου σώματος στρατού. Τάγμα εθνοφυλάκων συγκροτούμενο από τον διοικητή και το επιτελείο του με τρεις λόχους, όπως είπαμε, από το 3ο και 4ο σώμα. Οι εθνοφύλακες μαζί με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους, αξιωματικούς και οπλίτες, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προσφοράς προς την πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά, με πνεύμα αυταπάνησης και αγνού πατριωτισμού, δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Μαζί με την εφεδρεία, παρακολουθούμε τους πολίτες εθνοφύλακες. Χωρίς να διαφέρουν σχεδόν τίποτα από τα εν ενεργεία στελέχη των όπλων δυνάμεων. Η συνεισφορά τους εξαιρετικά σημαντική, όπως βέβαια και της εφεδρείας, όπως έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώνουμε όλοι, και το διαπίστωσα και προσωπικά στην τελευταία κλίση της εφεδρείας που δέχτηκα, το πόσο νέοι και όχι τόσο νέοι ίσως συμπολίτες σπέβδουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς οι εθνοφύλακες, η εφεδρεία αποτελούν και τη μεγάλη πλειονότητα, μην το ξεχνούμε. Παρακολουθούμε εδώ τα στελέχη της εθνοφυλακής. Άνθρωποι είτε πιο νεαροί είτε πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι εξακολουθούν καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και εκπαιδεύονται.